πες την πιο απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Φίλες, φίλοι του μπασκετακίου, καλώς ήρθατε λοιπόν. Είναι ο αγώνας μεταξύ των Ζαχαρίν Παπάδων Sugar Daddies και των Τιγραίων, των Tigers. Ένα παιχνίδι για το κύπελο, όπου είναι ο δεύτερος αγώνας στον όμιλο. Απαρτίζονται, θα θυμίσουμε, από τέσσερις ομάδες. Συγκεκριμένο είναι μεταξύ των δύο ομάδων όπου αυτή τη στιγμή παίζουν. Βλέπετε και εσείς, Sugar Daddies Tigers. Και από την άλλη είναι παράλληλα Sky's the Limit και Respect. Αυτός είναι ο όμιλος των τεσσάρων ομάδων για το κύπελο. Οπότε έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούμε ήδη να ψηλοκάνουμε προγνώσεις για το τι γίνεται. Δεύτερος αγώνας, καταλαβαίνετε και εσείς τι εννοώ. Αφού έχουμε τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, που εκεί οι Sugar Daddies επικράτησαν το Sky's the Limit 37-41, ενώ στην αντίπερα οι Tigers γνώρισαν την ήττα τους Respect με 43-80. Να πούμε ότι οι Tigers είναι με τις μαύρες εμφανίσεις, με τις ανάποδες. Είναι η ομάδα των Sugar Daddies. Έτυχαμε σε ομοιομοχρωμία, οπότε είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια αλλαγή στις εμφανίσεις. Αυτό το λίγο παράλληλα και οι δύο ομάδες είναι στην development, όπου έχουν δώσει και από εκεί από έναν αγώνα αμφότερες. Νίκη για τους Sugar Daddies από τον Volcanoes, πάλι με καινούργια ομάδα πετύχανε. Εντάξει, στον όμιλο της development είναι λίγο πιο λογικό να βρεις κάποια καινούργια ομάδα. Όλο και περισσότερες έρχονται, οπότε όλο και περισσότερες θα είναι καινούργιες. Εκεί επικράτησαν με 36-82, ενώ στην αντίπερα η ομάδα των Tigers στον όμιλο της development αντιμετώπισαν και έχασαν από τους καρτέλ με 48-59 σε έναν αγώνα ο οποίος ήταν πιο κοντά στα μέτρα τους κιόλας, θέλοντας πως ο αγώνας ήταν τους respect, δεν ήταν το πιο εύκολο, μια ομάδα η οποία είναι χρόνια μαζί. Αυτό θα δούμε και για τους Sugar Daddies σήμερα, μια ομάδα η οποία είναι χρόνια και χρονιές, ξανασυνεργάζονται, ξαναπικοινωνούν εντός γηπέδου. Η Tigers στην άλλη φρέσκια ομάδα στο μπασκετάκι, να δούμε και τι έχουν να παραδώσουν ήδη. Ως τώρα έχουν δείξει πολύ καλή κινητικότητα. Η Δαφνής εδώ δεν μπορεί να σκοράρει. Θα πάρουν στο επιθετικό rebound. Το σκορ στο 4-2, έχουν περάσει 2-20. Οπότε είμαστε υπολείπονται 7-40 αυτή τη στιγμή στον αγώνα. Κεσίδης, Καλτιάνο εδώ την Δαφνίδη. Θα του κόψει την ορμή. Κυκλοφορία της μπάλας, Μουταφίδης. Φαουλ χαμηλό, το οποίο αν δεν διαψεύδονται έχει φέρει ο Λαζαρίδης. Πρώτο φάουλ για το σημερινό αγώνα. Πάντως το που είδαμε νωρίτερα και μπορείτε να δείτε και στις γλώσσες με τους παίχτες στη σελίδα στο Facebook στο μπασκετάκι είναι το εξής, ότι και οι δύο ομάδες έχουν έρθει ευδιάθετες και τι μιλήσαν και τι μας έδειξαν. Οπότε έχει σαν αποτέλεσμα. Αρχικά να πούμε ότι το φάουλ ήταν του Βαρδόπουλου, νούμερο 6 από την πλευρά των Tigers, και το πρώτο και το δεύτερο που έχει γίνει τώρα και έχει οδηγήσει στην γραμμή των βολών τον Κυριακίδη, τους Sugar Daddies. Οπότε πολύ εύστοχοι. Με 5-2 αυτή τη στιγμή. Θα δούμε και τη δεύτερη. 6-2. Έχουμε και την πρώτη αλλαγή, περνάει ο Μετανίδης στην θέση του Βαρδόπουλου. Μια αλλαγή στα πλαίσια του φυσιολογικού με δύο προσωπικά ήδη ο Βαρδόπουλος. Πρέπει να είναι να προφυλαχθεί για την συνέχεια του αγώνα. Αυτό που λέγαμε, οι κύριοι μας έχουν έρθει με καλή διάθεση. Ευχάριστη, ο καιρός δεν έχει βοηθήσει σήμερα, να ξέρετε, είναι έτσι. Εντόνως είναι αρκετά αεράτος και περιμένουμε κάτι παρόμοιο για τους παίχτες εντός γηπέδου, είναι μόνο ο καιρός έξω. Κατοχή, τρίτο ομαδικό
για τους Tigers που θα το χείρει και την ομάδα των Sugar Dice που να φέρει ο Κεσίδη της Αχέρα της Κυριακήδη. Ξανά Κεσίδη. Στην κυκλοφορία Παπαδόπουλος θα πάρει το σουτ. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Κυριακή στο θετικό rebound. Παραμένει το 6-2. Μουταφίδη θα πάρει το σουτ. Αλλά μέχρι εκεί. Τίποτα παραπάνω θα καθαρίσει τον Λαφαζάνη. Και θα αφήσει στα χέρια του Ηλιάδη για να κατέβει. Ξανά Λαφαζάνη. Θα περαστεί εκτός στο Λαζαρίδη. Το σουτ από μεσαία απόσταση χωρίς επιτυχία. Υψηλότερα από όλους. Βέβαια Κυριακή θα βγει στον θυμιδιασμό. Μόνος του θα σκοράρει παρά την πίεση. Το καλάθι έρχεται για να δώσει να μεγαλώσει και άλλη τη διαφορά στο 8-2. Σουτ χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Τενταφυλλίδη. Γρήγορη πάσα Κυριακίδης. Αυτή φορά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Αναπηδάει πολλαπλά. Βγαίνει εκτός. Μητανίδης με την μπάλα. Το σουτ πατώντας μέσα στην αντιγραμμή. Δεν υπάρχει επιτυχία. Μου τα αφήσει την μπάλα. Rebound. Ο ψηλός που βλέπετε ο Δημητριάδης. Νωρίτερα. Είναι εδώ το λάθος. Δημητριάδης δεν μπορεί να σκοράρει. Βρήκε μόνος εδώ μεταξύ. Έχουν ευκαιρία οι Tigers να σημειώσουν κάποιο καλάθι ακόμα για να μπορέσει να τρέξει λίγο διαφορετικά για την βραδιά απόψε. Λαφαζάνης, να ζυγείς επιλογές στην κυκλοφορία μάδια των Τιγραίων. Λαζαρίδης, μπάλα δεν βρίσκει καλάθι, βρίσκει μόνο Στεφάνη. Πολύ αφήνει μου τα αφήνει το Κεσίδη, ο οποίος θα ροκανίσει χρόνο, θα περιμένει και συμπαίκτες. Και αυτό γίνεται όντως. Μουταφίδης θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Και θα φύγει συμπτή. Φαίνεται να μην έχουν πολύ ζεστά και οι δύο ομάδες ακόμα. Πιούν πολλά σουτ. Δεν έχουν βρει τους πόντους που θα μπορούσαν. Εδώ κόβεται η επίθεση των Tigers από τα μακριά χέρια του Παπαδόπουλου. Δύο αλλαγές. Περνάει μέσα Τζαβαζόγλου και Νατσιάς, εκτός είναι Τρενταφυλλίδης και Λαφαζάνης. Αλλαγή προσώπων την ομάδα των Tigers. Επαναφορά τα χέρια του Ηλιάδη, τον οποίο θα ψάξει. Πάει να κάνει την μαγιά με την πλάτη του Παπαδόπουλου, αλλά όταν πιάνει ξανά την μπάλα, είναι εκτός ορίων, πατάει τη γραμμή συγκεκριμένα. Οπότε, σαν αποτέλεσμα, αλλαγή κατοχής για τους Sugar Daddies με τον Κεσίδη να παραδίδει τον Παπαδόπουλο και σου πάει μέχρι μέσα με το ταμπλό. Δεν μπορεί να σκοράρει. Rebound τα χέρια του Τζεμπαζόγλου. Το κλέψουμε εδώ. Δεν θα γίνει. Θα γίνει μόνο διακόπη της επίθεσης. Και έχουμε και άλλη αλλαγή. Τους Sugar Daddies περνάει εκτός Ηλιάδης της Δημακόπουλος εντός. Δημακόπουλος θα μπορέσει να περάσει το κέντρο. Να περάσει την πάση ο Τζαβαζόγλου, ο οποίος θα σκοράρει. Να το δεύτερο κάνει για σήμερα την ομάδα των Tigers. Έχοντας περάσει 6 λεπτά και κάτι παραπάνω πλέον. Διακύρης. Θα πάει μέχρι μέσα. Μπάλα εκτός Παπαδόπουλος, ο Μουταφίδη. Και Σίδης, ούτε αυτός θα πάρει το σουτ. Το πάρει πιο μέσα χωρίς επιτυχία. Και ο θνηδιασμός. Με τον Λαζαρίδη να σκοράρει μια πολύ ωραία πάσα του Δημακόπουλου που τον βρήκε μόνο του Κυριακίδης. Βέβαια στα τελευταία παιχνίδια έχει δείξει ότι είναι μάστερ του εθνιδιασμού. Είναι από αυτούς που μένουν ψηλά στην, στο θετικό κομμάτι, στο ισομοσταμοντικό κομμάτι για να έχουν γρήγορη αντεπίθεση και εθνιδιασμό. Δεν θα ολοκληρωθεί. Εδώ η επίθεση έχουμε τα βήματα. Δύο αλλαγές για την πλευρά των Sugar Daddies. Σίσκος περνάει. Περνάει μέσα και Αλεξιάδης. Ανάσα για τον Παπαδόπουλο και για τον Μουταφίδη.
8-6 το σκορ, έχουν περάσει, έχουν απομείνει 3 λεπτά και 7 δεύτερα. Κατοχή στα χέρια των Sugar Dad, συγκεκριμένα από την Κυριακίδη. Εδώ θα πάει μόνος του, όχι, αφήνει την μπάλα στο Σίσκο. Ξανά Κυριακίδης, θα πάρει το σουτ, θα ήταν καλό, αλλά χωρίς επιτυχία. Με καλή καμπύλη, καλή κατένση, αλλά του είπε λίγο η δύναμη παραπάνω. Tigers, Μητανίδης, φέρετε το παιχνίδι στο παλιά, λοιπόν 8-8. Ξέρουμε ότι η ιδιαίτερα καλή μέρα η ομάδα των Σούτερ Δάζης μπορεί να δείξει πολύ έντονα επιθετική. Ίσως να φέρει το γεγονός των 7 παιχτών στο σύνολο, το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο παίζει τον ρόλο του. Θα κρυθεί στο τέλος. Για από την άλλη η ομάδα των Τέγκες έχει τον μια πεντάδα εκτός. Και έχουμε φάουλ χαμηλά που θα κάνει ο Δημητριάδης πάνω στον Δημακόπουλο. Είναι το πρώτο φάουλ το οποίο κάνει η ομάδα των Sugar Daddies. 4 έχουν οι Tigers. Θα τα δύο και κάτι πολύ ψηλά που απομένουν. Δημακόπουλος δεν μπορεί να σκοράρει. Και Σίδης. Μια πολύ έξυπνη άμυνα από τον Δημακόπουλο που δεν χωρίς αποτέλεσμα όμως. Καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή και εσύ της Κυριακίδης εδώ θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Κατεβάζει Διαμπαζόγλου, ηρεμεί το παιχνίδι. Λαζαρίδης τώρα περνάει πολύ ωραία για το επιπλέον ο Λοσιά. Θα περάσει μπροστά η ομάδα των Tigers. Και εσύ της, να δούμε αν υπάρχει απάντηση από τους Ζαχαρίδης μπαμπάδες σε αυτήν την προσπέραση που έχουν κάνει οι Tigers. Κυριακίδης θα δώσει απάντηση. Θα πάει το φάουλ και δύο βολές. Και αυτό βολικό του είναι. Φάουλ που πρέπει να έχει κάνει αν δεν κάνω άσο νοσιάς. Κυριακίδης δύο βολές στα χέρια του. Μπορεί να μειώσει, μπορεί να σοφαρίσει. Παραμένουν και τα δύο σενάρια της υπαλλήλειας ανοιχτός στο 10-10. Είναι 9-10 προς παρόν. Να που έρχεται η σοπαλία τελικά. Απομένει 1 λεπτό και 10 δεύτερα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Παιχνίδι που έχει κινήσει χωρίς time out, με τις αναγκαίες αλλαγές μόνο. Σουτ έστοχο από τον Μετανίδη, ο οποίος έχει δώσει προσπαθούν τις περισσότερες πιθανότητες στο επιθετικό κομμάτι των Tigers. Και Σίδης απέναντι για το Σίσκο. Αλεξιάδης, Κυριακίδης δεν θα πάρει το σουτ. Και Σίδης τη διείσδυση, μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Θα κρατηθεί στα χέρια των Σουγκαρντάτης μας στην μπάλα. Ψάχνει ο Κεσίδης τις επιλογές του, θα πάρει το σουτ για τρεις χωρίς επιτυχία. Μετανίδης στο rebound, αφήνει στον Δημακόπουλο. Πολύ ωραίο μοίρασμα στον Τζαμπαζόγλου, δεν μπορεί να σκοράρει. Δεν έχει την πίεση του Δημητριάδη. Κεσίδης, 10 δεύτερα για το τέλος, Σίσκος. Μάλλον θα ροκανίσουν τον χρόνο, θα δούμε αν θα ισχύσει. Αλεξιάδης. Η μπάλα είναι για κανέναν, καθώς έχουμε την λήξη της περίοδου. 10-12 υπέρ των Tigers. Οπότε σε λίγο θα επιστρέψουμε για την δεύτερη περίοδο. Επιστροφή για τη δεύτερη περίοδο λοιπόν, σε ένα παιχνίδι το οποίο για μεγαλύτερο κομμάτι σου κατάτησαν μπροστά. Κάναν την αντίθεση οι Tigers και κλείσανε την περίοδο με το δικό του προβάδισμα στο 10-12. Ξεκινήσαν κιόλας την δεύτερη περίοδο χωρίς όμως να μπορούν να σκοράρουν την επίθεση. Και έρχεται ο μάστερ του χειδιασμού, ο Σάββη Κυριακίδης, να φέρει το παιχνίδι της μισοπαλία. Γίνεται ο κλέσιμο του Κεσίδη. Κυριακίδης εντυπωσιακά
ρολάροντας. Αυτή η επίθεση, αν ήταν χάσμα, μπορεί να είχε σπάσει κιόλας. Γιατί έχετε αποκινήθηκε και ο Κεσίρης και εδώ πέρα ξανά. Δεύτερη φορά σε αμυντική παγίδα. Κεσίρη και καλάθι και φάουλ. Ατρέπονται γρήγορα τα δεδομένα. Ένα σερί 6-0. Και σε λιγότερο από ένα λεπτό ευκαιρία και για το 7-0. Δύο αμυντικές ενέργειες του Κεσίδη και πολύ ωραίοι συνδυασμοί που δημιούργησε, μία με τον Αλεξιάδη και μία με τον Κυριακή, έχουν φέρει την διαφορά στην ομάδα των Sugar Daddies στους 7, μαζί με τη βολή κιόλας. Συγχρονίζουν στους 5, σε 7 είναι το σερί που έχουν οι Sugar Daddies. Μητά ρίξε κατεβάσει. Αλλαγή πλευρά πλέον στην επίθεση. Το μπλοκ το οποίο έρχεται από τα χέρια του Αλεξιάδη, του Παπαδόπουλου. Πάω το οποίο θα κερδίσει εδώ πέρα ο Νατσιάς από τον Παπαδόπουλο. Τον οδηγεί στην γραμμή των βολών. Πρώτη βολή εύστοχη. Κάνει χατήριε μπάλα. 17-13 και 15-14. Πίσω άμυνα, εδώ ποιος είναι. Και εσύ δείτε ότι ο Κυριακίδη θα μπει προς τα μέσα. Και είναι φάουλ το οποίο θα κάνει ο Μητανίδης. Πρέπει να βρει και μπάλα και χέρι γιατί αυτή τη μπάλα ακούστηκε. Η επαφή με το λάστιχο, με το καουτσούκ, είναι εύκολη ακουστική. Δύο βόλες πρώτη εύστοχη. 18-14. Και έχουμε επανάληψη γιατί πρόλαβε. Πήκε πολύ γρήγορα τον Τζαμπαζόγλου. Η Ακύρης πάλι δεν ευστοχή στη δεύτερη. Στη δεύτερη, δεύτερη κιόλας. Μητανίδης έχουμε το κλέψιμο. Η Ακύρης διορθώνει το λάθος. Κερδίζει φάουλ, δεν σκοράρει. Πάλι άλλες δύο βολές στα χέρια του. Μαζί με το κλέψιμο κιόλας. Και περνάει ο Χαλίλης μέσα. Στη θέση του Ηλιάδη. Και περνάει ο Λαζαρίδης στη θέση του Τζαμπαζόγλου. Στο 18-14 το σκορ. Πρώτη βολή. Χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Κυριακίδη. Δεύτερη εύστοχη, 19-14, από το 1,5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Κατέβασμα την μπάλα από τον Λαζαρίδη. Θα κρατήσει, αφήνει στα χέρια του Νατσιά, όποιος πολύ κοντά στο καλάθι και φάουλ, δεν το πετυχαίνει, μόνο το φάουλ υπέρ του. Φάουλ το οποίο θα κάνει ο Αλεξιάδης. Δεύτερο ομαδικό για την ομάδα των Sugar Daddies. Ήδη σε αυτά τα λιγότερα από 2 κιλόμετρα λεπτά έχουμε δει 5 φάουλ στο σύνολο, 2 από τον Ζαχαρίνιο Παπάδων, 3 από τους Τιγραίους. Δεύτερη βολή μέσα, 19-15. Και Σίδης δεν θα μπορέσει να περάσει. Βασικά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η πάσα προς τον Παπαδόπουλο. Γιατί καταλήγει εκτός. Κερία για τους Tigers να μειώσουν κι άλλο. Μα φτάσουν και τον πόντο. Λαζαρίδης. Βρίσκει τη λύση ο Μητανίδη. Εν τέλει. Αλλά ο Κεσίδης δείχνει τα αμυντικά του προσόντα.
Τώρα περνάει πάσα στον διασμό, δεν έχουμε καλάθι όμως. Νατσιάς, γρήγορη πάσα στην πλάτη, Λαφαζάνης. Θα κρατήσει ο Νατσιάς. Και είναι τζάμπολ και μπάλα για τους Sugar Daddies. Ζητήθηκε καμήματα, αλλά φαίνεται να μην υπήρχαν. Η απόφαση του διαιτητή είναι πιο σωστή γνώμη. Έχουμε φάουλ με καλάθι δώρο. Λένε ότι έγινε νωρίς το φάουλ για να είναι μαζί με το καλάθι, αλλά σου εξηγεί και ο διαιτητής δεν είχε πιάσει την μπάλα για να κινηθεί προς το καλάθι. Ο διαιτητής ευστόχησε και έχει και μία βολή για να ανεβάσει κι άλλο τη διαφορά. Δεν θα το κάνει. 21-15. Μητανίδης. Αφήνει στον Λαζαρή την μπάλα. Μεταβάζει στα χέρια του Νατσιά. Ξανά Λαζαρίδης. Δεν θα πάρει κανείς το σουτ. Θα το πάρει Μητανίδης, μπορεί σε επιτυχία. Η άμυνα αποδίδει. Δεν απομένει κανένας χρόνος για την επίθεση. Περάσαμε 24 δεύτερα. Παρά την προσπάθεια των Tigers. Και εσείς κατεβάζει την μπάλα, είναι στα χέρια του Κυριακίδη. Θα το πάρει τόσο το Σίσκος. Έστοχος. Είναι για 3. 24-15, ανεβαίνει διάφορα για τους Sugar Daddies. Μητανίδης στα χέρια του Νατσιά. Λαζαρίδης με την μπάλα. Πολύ καλή άμυνα τον Παπαδόπουλο. Κίνηση του Λαζαρίδη δεν έχει αποτέλεσμα. Σίσκος θα κατεβάσει. Αφήνει στα χέρια του Κεσίτη πριν δεχτεί την πίεση. Ήξερε ότι ερχόταν αντίπαλος. Και εσύ τις κρατάει. Σίσκος. Κεσίδης. Στον τριών πόντο χωρίς επιτυχία. Και rebound στα χέρια των Tigers. Περνάμε στα μέσα σιγά σιγά της δεύτερης περίοδου. Καλή ξαφή στα χέρια του Λαφαζάνη. Πολύ και το σουτ. Παπαδόπουλος στην αντίπερα. Εξεύθυνση, κακά λιπάσα θα μπορούσα να πω προς τον Σίσκο. Ο οποίος θα ολοκληρώσει την επίθεση με το τρίποντο. Πάσα η οποία περνάει ανάμεσα από τα χέρια του αντιπάλου. Και ίδιος δεν κατάλαβε πως έγινε ακριβώς. Πάσα με τεράστια ακρίβεια του Παπαδόπουλο. Μια πλευρά στην άλλη. Δεν μπορεί εδώ ο Λαφαζάνης. Παδούμε να βγουν σε βιασμό. Έχουμε την δόση του Χαλίλη. Και έχουμε time out από την πλευρά των Tigers. Στη μέση περίοδο 5 και 4 απομένουν. 27-15. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out των Tigers. Είναι η μπάλα στην κατοχή τους. Είναι πίσω όμως με 12. Μια δεύτερη περίοδο που μπορεί να ξεκίνησε υπέρ τους. Κλείσιμο την περίοδο να είναι μπροστά στο σκορ. Έχουν μείνει όμως πίσω με 3 πόντους να έχουν μπει όλο και όλο. Από την άλλη η ομάδα των Sugar Daddies έχει πλέον την άμυνα. Και έχει εκμεταλλευτεί ιδιαίτερα με το Κεσίδη στο αμυντικό του κομμάτι. Αντεπιθέσεις και φάουλ στις αντεπιθέσεις. Καλά και φάουλ τον Κυριακίδη, ο οποίος τώρα κλέβει την μπάλα κιόλας. Του λένε να μην βιαστεί και δεν υπάρχει στιγμή και λόγος στο 27-15. Μια πάσα η οποία γραπώνεται στα χέρια του Τζαβαζόγλου. Και έχουμε γραμμή πατημένη από τα, τα πόδια του Λαζαρίδη. Πόδι κατοχή αλλάζει χέρια στους Tigers. Ήτανε, πήγε στον Sugar Daddies. Και Σίδης με μεσαία απόσταση επιτυχημένη ως 29-15.
Αλλά δεν είναι διαφορά στους 14. Και αυτό που λέγαμε και στην αρχή, η Σουκατάτης είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να χειρίζεται τον εαυτό της. Το έχει αποδείξει και στο τελευταίο αγώνα της Ευρωπαϊκής. Το βοηθήσει στην επίθεση, στον ενθουσιασμό. Αυτά είναι τα δυνατά τους κομμάτια. Να λέει Τάγκες, είπαμε, είναι οξύστατη ομάδα, τέτοιος αγώνας σύνολο. Και βρήκαν και βέβαια τους respect, μια ομάδα η οποία και εκείνη παρά είναι οργανωμένη. Με καλό πρόσχημα. Παρδόπουλος θα πάρει το σουτ, αλλά δεν κάνει το χατήρι. Rebound τον Παπαδόπουλο. Διπλή πίεση, μπορεί και ξεφεύγει όμως. Τρομερή κίνηση και πολύ ωραίο καλάθι. Από την αποφυγή του μέχρι και το καλάθι, ο Παπαδόπουλος έχει δώσει ένα μικρό ωραίο ρεσιτάλ επιθετικής ατομικής διάβγειας, θα λέγα. Ανεβάζει την διαφορά πλέον στους 18-33-15. Για χαμηλή περίοδος για την ομάδα των Tigers. Ο Σίσκος έχει πει το χέρι του, τρίτο τρίποντο για σήμερα. Έχει ανοίξει κι άλλο η ψαλίδα στους 19 πλέον. Στους 21. Εδώ η απάντηση δεν γίνεται από τον Τερενταφυλλίδη. 2 και 40 πλέον. Και Σίδης θα αποφύγει πολύ ωραία. Κερδίζει και το φάουλ από τον Δημακόπουλο. Θα φανταστώ. Ναι, Δημακόπουλος κάνει το φάουλ. Στέλνει το και Σίδης στη γραμμή των βολών. Η μπάλα χτυπά 15 φορές, μία δεν μπαίνει. Στη δεύτερη πιο ήρεμα, εντός. 37-15. Λαζαρίδης, στα χέρια του Βαρδόπουλου. Θα πάρει το σουτ. Χωρίς επιτυχία, Σίσκος. Με Τερενταφυλλίδη και η μπάλα βγαίνει από την Τερενταφυλλίδη έξω. Κυριακίδης μέχρι μέσα. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Φάουλ του Δημακόπουλου. Και Κυριακίδης στη γραμμή των βολών. Ακίνητα γενικά είναι καλό σουτέρ σήμερα, είναι χαμηλά τα ποσοστά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βάλει και πολύ. Κερδοφό 15, 2-14 για τη λήξη της περίοδου. Και του μηχρόνου, ανεβαίνει κι άλλο. Τερενταφυλλίδης. Θα αφήσει το Βαρδόπουλο. Θα ζητήσει επιλογές. Δημακόπουλος στο σουτ. Σαν πάση πιο πολύ στον Τερενταφυλλίδη, δεν υπάρχει καλάθι. Υπάρχει μετά τον Τερενταφυλλίδη όμως. 39-17. Και εσύ της κατεβάζει. Κρατάει την μπάλα, ξέρει δεν χρειάζονται διασύνες. Έξω ο Παπαδόπουλος. Θα πάρει το σουτ. Χωρίς αποτέλεσμα όμως. Δημακόπουλος γρήγορη, πολύ ωραία πάσα. Αλλά καλά δεν έρχεται από τα χέρια του Λαζαρίδη. Συσπάθειά του να κατεβάσει και να αρπάξει την μπάλα του Παζόγλου. Και βρίσκει στα πόδια του και βγαίνει εκτός. Και Σίδης. Δεν μπορεί να σκοράρει. Δημακόπουλος κρατάει. Πάσα δυνατή προς τον Τερενταφυλλίδη, δεν μπορεί να προλάβει. 72 πλέον για τη λήξη της δεύτερης περίοδου και του ημιχρόνου.
Κυριακή Δύση είναι αυτός που κατεβάζει. Σίσκος. Θα πάρει το σουτ. Τέταρτο τρίποντο για σήμερα. Κατά 2-17. Βαρδόπουλος θα βρει τον Δημακόπουλο. Το Σμόντ Στεφάνη. Κυριακίδης στο Κεσίδη. Πάει προς τα μέσα μόνος του, χωρίς πρόβλημα. Να το καλάθι, να είναι δύο πόντι στο μπλοκάκι τους. 44-17. Βαρδόπουλος πίεσε τον Αλεξιάδη. Γίνεται το φάουλ. Τρίτο ομαδικό. Όλοι κατοχή στα χέρια των Tigers. Δεν θα σκοράρουν, επιθετικό, rebound. Καλά τον Τζαβατζόγλου. Τελευταία θεόντα και Σίδης. Θα προλάβει τον χρόνο, αλλά δεν πετυχαίνει το καλάθι. 44-19. Υπέρ των Sugar Daddies, διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Θα δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο και πού θα φτάσουν όλα αυτά. Επιστρέφουμε για την τρίτη περίοδο λοιπόν του αγώνα. Το παιχνίδι είναι αυτή τη στιγμή υπέρ των Sugar Daddies και η εικόνα που έχουν δείξει ως τώρα δεν μπορεί να αποδείξει κάτι αντίθετο. Έχουν βαστεί πάρα πολύ στο αμυντικό τους κομμάτι. Να δούμε αν θα συνεχίσει παρόμοιο ρυθμό ή θα αλλάξουν τα πράγματα. Τότε η επίθεση των Tigers δεν είναι επιτυχημένη. Να δούμε την πλευρά των Sugar Daddies. Σίσκος δεν θα συνεχίσει από εκεί που ήταν. Έχασε και το τρίποντο. Είχε ένα καλό σέρι ως τώρα. Μπάλα στα χέρια του Ιλιάδη. Περνάει στα χέρια του Λεωθέντη, που δεν μπορεί να σκοράρει. Έχει πάρει το θετικό rebound όμως. Κυκλοφορία Χαλίλης. Και έχουμε φάουλ. Κατοχή για την ομάδα των Τιγραίων. Απέναντι στον Μετανίδη. Ποιος θα πάρει το φάουλ από τον Δημητριάδη. Πάνω στο σουτ. Δύο βολές στα χέρια του. Πρώτη βολή. Η μπάλα δεν κάνει χατήρια. Μηδέν στις δύο λοιπόν οι βολές. Παπαδόπουλος. Κατεβάζει εκεί ο Δημητριάδης. Θα σκοράρει. Εκμεταλλεύεται κατά πολύ το ύψος του. Ανεβάζει και άλλη διαφορά η ομάδα των Ζαχαρένιων Παπάδων. Γίνεται εδώ το κλέψιμο. Κυριακίδης στον Μουταφίδη. Και έχουμε φάουλ από τον Ηλιάδη. Πάμε, ελάτε Χριστό! Θα δούμε την επίθεση των Sugar Daddies, αν μπορούν να πετύχουν το κοράφι. Σίσκος θα το πάρει το σουτ. Η μπάλα όμως δεν κάνει το χατήρι. Συνδυασμός δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα ο Λαζαρίδης. Thank you.
θα γίνει πολύ ωραία μεταβίβαση προς τα έξω. Και εκεί έχουμε φάουλ, το οποίο θα κάνει ο Ηλιάδης πάνω στον Μουταφίδη. Και έχουμε αλλαγή, περνάει την Ατσία στη θέση του, στη θέση του Ηλιάδη. Σίσκος, ο Παπαδόπουλο. Και εδώ, μπάλα θα κάνει το χαρτί στο Παπαδόπουλο. Ανεβαίνει κι άλλο διαφορά στους 29, πλέον 48-19. Κατεβαίνει λίγο το καλάθι του Λαζαρίδη. Και έχουμε time out για να ηρεμήσει λίγο η ομάδα. Και θα δούμε να βρει λίγο ρυθμό. Θα δούμε λοιπόν. Επιστρέφουμε μετά το time out λοιπόν. Επίθεση για τους Sugar Daddies. Στα χέρια του και εσύ την μπάλα. Μου τα αφήνεις. Θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Θα λύσει, κρατήσει ηρεμία, δεν θα χρειάζεται, δεν θα πάει για βιασύνη. Μετανίδης στον Αυσιά. Λαζαρίδης θα λύσει το σουτ. Μπάλα δεν κάνει χατήρι. Κεσίδης θα κρατήσει. Μουταφίδης. Σίσκος χωρίς, το έχει κάνει ένα αρνητικό σερί στα τρίποντα. Στην τρίτη περίοδο κυρίως δεν έχει σκοράρει από έξω τη γραμμή του τρυπόντου. Και δεν μπάλα. Δεν κάνει χατήρι για το καλάθι κεφάλου που θέλει ο Τζαμπαζόγλου. Ανεβαίνουν τα ομαδικά. Επιστρέφεται τα φιλίδης λοιπόν την πλευρά των Tigers, γιατί πολύ είναι εκτός. Γίνει Μητανίδης. Μία στις δύο. Διαβαζόγλου, ο οποίος θα αντικατασταθεί για τον Λαφαζάνη. Και Σίρις θα επαναφέρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο στο χέρι του Μουταφίδη. Και αυτός θα την ξαναπαραδώσει στα χέρια του Κεσίδη. Μουταφίδης. Δεν θα περνούσε μπάλα στον Μητέρα, ο οποίος δεν πίστευε ότι μπορεί να την κοντρολάρει. Αλλά είναι παρέμβαση από τα χέρια του Λαφαζάνη. Μπάλα συνεχίζει να είναι στους συγκρατάτες. Έχουν πλέον 10 δεύτερα. Αλλά ο Κεσίδης δεν μπορεί να κάνει την τρίπλα από την πίεση που δέχεται από τον Λαζαρίδη. Υψηλή πίεση από τους συγκρατάτες και μετά τον Μουταφίδη, ο οποίος πήγε πάνω στον Δημακόπουλο. Λαζαρίδης, το σουτ, μπάλα στην εξωτερική πλευρά της Στεφάνης. Σίσκος. Θα βρει το Κεσίδη. Το σουτ από τον Μουταφίδη, εύστοχο. Ανεβαίνει κι άλλο διαφορά. Ξανά στους 29. Δημακόπουλος δεν μπορεί να κάνει εδώ στην απάντηση. Μεταφής θα περάσει. Στην κυκλοφορία η ομάδα των Σουγκαρντάντης. Αλεξιάδης. Με τη βοήθεια του ταμπλό. Δεν είναι. Λαζαρίδης θα κατεβάσει την πλευρά των Tigers στη μέση της τρίτης περίοδου. Δημακόπουλος στα χέρια του Τριανταφυλλίδη. Ξανά Λαζαρίδης.
Πολύ ωραία ότι θα έχει βρεθεί κάτω στο ζωγραφιστό. Στη λήξη του χρόνου θα γίνει το σουτ, αλλά δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Τελειώνεται 24-4 επίθεση στον Tigers χωρίς να την εκμεταλλευτούν καθόλου. Ναλμουταφίδης Κεσίδης Σίσκος. Θα αλλάξει την μπάλα στον Μουταφίδη, θα πάρει αυτό το σουτ, αλλά δεν έχει να καταφέρει κάτι. Παραμένει το 51-22 στα μέσα της τρίτης περίοδου. Σε πολύ πιο αργό τέμπο κυλάει το σκορ στην τρίτη περίοδο τώρα. Και εδώ με αδική για λίγο να τσιάς. 51-24 Κεσίδης. Τα αφήσει για το Σίσκο. Κυλοφορούν οι σουγκαρτάτες στην μπάλα. Θα γίνει το κλέψιμο. Κεσίδης και η μπάλα παραμένει όμως στα χέρια των Tigers. Αλλαγή. Κυριακίδη στη θέση του Αλεξιάδη. Θα περάσει τον χώρο του κέντρου Λαζαρίδης. Πάνε στην επίθεση. Tigers ψάχνουν δρόμο στο καλάθι. Δεν θα το βρούνε. Σε πρώτο, σε δεύτερο, σε τρίτο όμως θα σκοράρουν με το Λαφαζάνι. Και εσύ κατεβάσεις την άλλη πλευρά. 51-24. Έχουμε 51-26. Και εσύ της θα βρει τον Κυριακίδη. Πως κάνει την δύση, το ανάποδο λίγα δεν είναι επιτυχημένο. Μπλοκ από το ταμπλό. Για να πούμε την αλήθεια, ο Κυριακίδης είναι ένας ύπουλος αμυντικός. Καλοπροαίρετα βέβαια. Πολλές φορές μπορεί να βρεθεί πίσω από την πλάτη του παίχτη με την μπάλα. Και εδώ είναι φάουλ που θα κάνει ο Κυμακόπουλος πάνω στον Σίσκο. Τρίτο ομαδικό των Tigers. Μεταφίδης πάει μέχρι μέσα. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Αλλά πάρει το φάουλ, τέταρτο ομαδικό. Και στην γραμμή των βολών. Δύο βόλες στα χέρια του. 52-26 double score πλέον. Δύο στις δύο, 53-26. Λαζαρίδης. Στην άμυνα πάνω του Κυριακίδης. Λαφαζάνης. Και φάουλ από τον Δημητριάδη. Δύο βόλες στα χέρια του Λαφαζάνη. Πρώτη εκτός. Μηδέν στις δύο και rebound στα χέρια του Ρεταφυλλίδη. Θα επιχειρήσει να σκοράρει χωρίς επιτυχία. Φύρνουν την μπάλα και Κεσίτς και Κυριακίδης που θα μπλοκάρουν τον Λαφαζάνη σε αυτήν την περίπτωση και κρατήσουν την μπάλα στα δικά του χέρια. Βγαίνει εκτός ο Νατσιάς. Και Κανίδης ξαναμπαίνει. Κυριακίδης στα χέρια του Κεσίδη. Μουταφίδης και τον μπλοκ από τον Δημακόπουλο. Συνεχίζει όπως κατοχή στα χέρια των Σούγκαρ Ντάντι, στα χέρια του Κεσίδη συγκεκριμένα. Σίσκος.
Κυριακίδης. Μουταφίδης προς τη λήξη. Δεν μπορεί να σκοράρει. Αν ήταν εντός του καλάθι θα μετρούσε, ήταν εντός χρόνου το σουτ. Αλλά χωρίς καλάθι. Λαφαζάνης. Βρίσκει μπάλα στο ταμπλό, δεν μπορεί να σκοράρει εδώ. Και Σίδης θα τρέξει το γήπεδο και θα σκοράρει. Το συν 30 για πρώτη φορά. Συγγνώμη, συν 29 πάλι. Η συγκατάσταση εκεί έχουν. Εκείνη με έχει τη διαφορά. Την έχουμε δει ούκο λίγες φορές σήμερα. Δεν έχει πάει πάνω στους 30 ακόμα. Είναι 30, θα πάρει το rebound. Μουταφίδης. Κυριακίδης. Σίσκος. Θα διακόψει την πάσα ο Λαζαρίδης. 14 δεύτερα. Που μένουν στην επίθεση των Σουγκαρντάντης. Κυριακίδης, μπάλα στο Σίσκο. Θα βάλει το τρίποδο και πρώτη φορά βλέπω ότι η διαφορά είναι πάνω στους 30, 32, συγκεκριμένα 58-26. Ένα παιχνίδι το οποίο τη στιγμή φαίνεται σχεδόν βασικά βάση της ζωής είναι απίθανη η επιστροφή. Μιλάμε για ένα over double score. Τελευταίο μισό λεπτό πλέον. Μπάλα στα χέρια των Tigers. Το σουτ έστοχο από τον Μετανίδη, ο οποίος είχε δώσει τις λύσεις στο τέλος της πρώτης περίοδου όσο και της δεύτερης. Και Σίδης, 15 δεύτερα όλα στα χέρια των Σουγκαρντάντης, θα τα πάρουν όλα δικά τους. Μουταφίδης θα πάρει αυτό στο σουτ χωρίς επιτυχία. 1,3 στα χέρια των Tigers. Βλέπουμε Δημακόπουλος. Όχι, πατάει την γραμμή ο Λαφαζάνης. Αλλάζουμε σε όλα. Συγκεντάζεις λοιπόν στη τελευταία επίθεση. Το μπλοκ της πάσας γίνεται. Ο περίοδος τελειώνει στο συν 30. 58-28 υπέρ των Sugar Daddies. Είναι ένα παιχνίδι, είπαμε, δεν είναι εύκολο να ανατραπεί αυτή τη στιγμή. Τέταρτη και τελευταία περίοδος στον αγώνα για σήμερα μεταξύ Sugar Daddies και Tigers. Διαφορά, είπαμε, είναι πολύ μεγάλη. Παίνει τα 8-28, δεν παίρνει ο καλάθι. Στους 30 και δίνεις φάουλ Μουταφίδης, δυο βόλες στα χέρια του. Να δούμε την εκτέλεση των βολών του. Πρώτη χωρίς επιτυχία, παραμένει διαφορά των 30. Και επιθετικό rebound χωρίς επιτυχία από τον Ρεξιάδη. Το σουτ. Δημακόπουλος θα ανέβει. Δεν μπορεί να σκοράρει σε πρώτο χρόνο. Ο Νατιάς είναι και ο Δημακόπουλος να σκοράρει. 58-30. Παντόπισε και την Μουταφίδη, μπάλα. Θα πάει το σουτ για 3, δεν μπορεί να σκοράρει. Έχουν χαραρώσει λίγο στην καρδά της. Βάζει διαφοράς, δεν τους ενοχλεί. Έχουν και τη δομητικό του κομμάτι. Είναι ο Κόπουλος φάουλ στον Κεσίδη. Λίγο πριν βγήσουν τη διασμό. Πάμε. Και Παπαδόπουλος για την επίθεση αυτή τη φορά. Κυριακίδης. Πάει μέχρι μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει όμως. Δημακόπουλος
Στα χέρια του Βαρτόπουλου. Κίνηση, κίνηση. Δίνουμε περνάμε. Βάζεστε. Συκλοφορεί η ομάδα των Tigers και έχουμε τα βήματα από τον Χαλίδη. Να βάλεις άλλο ένα βήμα. Ξανά στην κρατάτηση είναι επίθεση μετά από τα βήματα. Τα μπάσκετ και Κεσίδη. Μεταφύρεις χωρίς πίεση το σουτ, χωρίς καλάθι όμως ταυτόχρονα. Διαβαζόγλου το σουτ, έστοχο. 58-32, βεβαίνει λίγο διαφορά. 26. Κεσίδης. Μουταφίδης, μπάλα εκτός ξανά και Κεσίδης, αμαρκά ίσως. Για τρεις χωρίς επιτυχία. Προσπαθήσει και ο Παπαδόπουλος να κρατήσει την μπάλα, αλλά δεν γίνεται. Δεν βρίσκει σώμα αντιπάλου για να γίνει μπάλα εκτός. Βαρδόπουλος δεν μπορεί να σκοράρει. Αλεξιάδης. Αφήνει τα χέρια του Κυριακίδη. Μπλοκ στην πάσα από τον Ατσιά. Ο μεθυσιασμός θα βγει. Η μπάλα όμως δεν αφήνει καλάθι. Και εσείς θα τρέξει μου τα αφήσει ο Κυριακίδη. Και είναι φάουλ. Θα κάνει ο Δημακόπουλος. Πάνω στο σουτ. Τέταρτο προσωπικό του Δημακόπουλου. Τρίτο ομαδικό για τέταρτη περίοδο της δυνατών Tigers. Γιάννη δεν είναι διαφορά, παραμένει το 58-32. Για στις 2.59-32 πλέον. Για έχουμε αλλαγές, περνάει εντός χρονικού χώρου ο Ηλιάδης, έξω Νατσιάς. Βαρδόπουλος κατεβάσει, τόσο θα δημιουργήσει την επίθεση. Το κλέψιμο παρέλογο να γίνει από τον Κυριακίδη. Κόβει όμως την επίθεση. Ο Μακόπουλος ξανά στον Βαρδόπουλο. Ηλιάδης γίνεται η κυκλοφορία. Κυριακίδης να κλέψει. Μάλιστα εδώ λέει η ΑΠ, ανεβαίνει διαφορά ξανά. 60-32. Διαφορά στους 28, μέγιστη που έχουμε δει είναι 32. Δεν είναι επιτυχημένη η προσπάθεια του Δημακόπουλου, επιθετικό μας ο Ριπάν Βαρδόπουλος, να λέει ούτε αυτός μπορεί. Εν τέλει μπορεί ο Δημακόπουλος και έχει την ευκαιρία σε αυτήν την εξέλιξη της φάσης. Κεσίδης. Στον Μουταφίδη. Ένα δυναμικό καλάθι. Ήρχεσαι τους πάντες εξόλους και πρόλης. Βάζει ο Βαρδόπουλος στην πλευρά των Tigers. Καζόγλου. Καλίλης. Ηλιάδη ξανά Βαρδόπουλος, θα πάρει το σουτ. Χωρίς επιτυχία σε πρώτο. Ασκουάει σε δεύτερο ρυθμό. Σε δεύτερο χρόνο ο Τζαμαζόγλου. Παρακατέβηκε ελάχιστα. Και αυτό που θα κυνηγήσουν μάλλον οι Tigers, οι οποίοι εδώ κάνει το φάουλ Χαλίλης πάνω στην κίνηση του Μουταφίδη, ο οποίος θα βάλει και το καλάθι μαζί. Αλλαγή, βγαίνει εκτός Δημακόπουλος, περνάει Λαφαζάνης. Πάσης υπερχόμενης ήταν στους Tigers, μένουν εκτός κυπέλου.
Συγγνώμη, 2-2 η ομάδα των Sugar Daddies έχει πάρει την δόση την δεύτερη θέση κατά πάσα πιθανότητα. Αν υπολογίσουμε σε νίκη των respective των Sky's the limit, αλλά δεν είναι πάλι το σίγουρο. Βαρδόπουλος θα πάρει το shoot, αλλά δεν παίρνει σπόντους. Ταφίδης γρήγορα, Παπαδόπουλος με άνεση, χωρίς πίεση. Στους 22 διαφορά. Στους 32 φάουλ του Κυριακίδη πάνω στον Μετανίδη, πρώτο φάουλ. Λίγο κάτι λιγότερο από μισό της περίοδος. Και αλλαγή, Σίσκος στη θέση του Αλεξιάδη. Και έχουμε time out από την πλευρά των Tigers. 68-36 το σκορ, 4-56 για τη λήξη του αγώνα. Επιστροφή λοιπόν την μπάλα σχέδια των Tigers. Συγκεκριμένος Μητανίδη. Τέλος της επίθεσης, το 14 δευτερολέπτο. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή εδώ πέρα, σκορ. Και έχω την ευκαιρία, αν δεν κάνω λάθος, στους Γκαρντάντες να δώσουν μια μέγιστη διαφορά. Δεν καταφέρνει ο Σίσκος. Δημητριάς δεν πρόλαβε να πάει το rebound. Μητανίδης, Τριανταφυλλίδης, δεν σκοράρει. Ορμόμενος Σίσκος. Το rebound Κυριακίδης. Η Κεζίδης δεν μπορεί να παραλάβει την μπάλα γιατί ανακόβεται. Κυριακίδης με τον Κεσίδη. Μουταφίδης στους 3 πόντων. Νέα μέχρι διαφορά λοιπόν πλέον. Στους 35, 71-36. Ένα πόντο πριν το double score. Θα μπορούσαμε να πούμε. Τριανταφυλλίδης. Δεν σκοράρει. Αλεξιάδης, συγγνώμη, Δημητριάδης για το rebound. Μηταφίδης αφήσει στον Κυριακίδη. Δημητριάδης. Το πιο ενδιαφέρον είναι να δούμε και την μέγιστη διαφορά. Η μπάλα βγαίνει εκτός από την πάσα του Μητανίδη. Κατοχή στα χέρια των Σιγκαρδάδης. Και μου τα αφήνει να κατεβάσει. Δεν θα πάρει μάλλον όλη την επίθεση μόνος του. Δικές επιλογές είναι αυτή του Σίσκου. Που θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Αλλά και εσύ δεις πολύ μακριά το rebound. Δοκιμάζει το σουτ χωρίς αποτέλεσμα. 3 και 12 υπολείπονται. 71-36. Φάουλ δεν υπάρχει για να δοθεί. Την πλευρά των Tigers. Βαρδόπουλος δεν σκοράρει. Δημητριάδης στον Μουταφίδη. Θα πάει πάλι για τρίποντο. Ναι, αλλά δεν θα σκοράρει. Διακίνησε όμως επιθετικό rebound. Δεν θα κάνει τόσο την μεσαία απόσταση. Σίσκος Σον Κεσίδη. Θα πάει αυτός του τριών πόντων χωρίς επιτυχία. Μητανίδης. Κατεβάσει, περάσει στο κέντρο. Αφήνει στο Τριανταφυλλίδη από εκεί. Βαρδόπουλος. Με το ταμπλό να μην βοηθάει. Κυριακίδης, πολύ ωραία κίνηση. Αλλά μπάλα δεν καταλήγει μέσα. 2-15 πλέον. Περιμένουν τελικό αποτέλεσμα. Για τον κύριο λόγο, Μητανίδης. Τριανταφυλλίδης στο σώμα του Δημητριάδη και το κλέσιμο του Μουταφίδη. Σίσκος 37 πόντι διαφορά. Over double score.
δανείζει την μπάλα. Αφήνει στο Τριανταφυλλίδη, θα πάρει το σουτ τριών πόντων. Θα μπορούσαν τουλάχιστον 10 καλά για να έχουν μπει από την πλευρά των Tigers που μπάλα έχει αναπηδήσει. Μετά είναι στο φάουλ στον Κυριακίδη. 1-33, 4 πλέον οι πολύποντε. Και γίνεται αλλαγή στο... Ο Ηλιάδης περνάει ο Δημακόπουλος, τελευταίο 1,5 λεπτό. Δύο πολλές σε χέρι Κυριακίδη λοιπόν. Πρώτη βολή εντός, 74-36, συν 38. Μία στις δύο, rebound τα χέρια του Λαφαζάνη. Παρακώ το κλέσιο που μου το αφήνει. Άλλης θα περάσει την μπάλα στον Δημακόπουλο. Τεταφυλής θα σκοράρει, 74-38. Και Σίδης. Κυριακίδης στον Σίσκο απέναντι. Θα πάρει το σουτ. Θα σκοράρει όμως. Καλή στο rebound. Πάσα στο πόδι του Κεσίδη. Κατοχή. Για να μπούμε στο τελευταίο λεπτό. Τα χέρια των Tigers. Δημακόπουλος στο τρίποντο. 74-41. Κεσίδης στις τελευταίες επιθέσεις πλέον. Σίσκος, τον Κυριακίδη. Πιο πολύ για την κυκλοφορία πάνε να οργανιστεί ο χρόνος. Κυριακίδη στο σουτ, εύστοχος. 77-41 στους 36. Προβάρει να περάσει με Μητανίδης. Θα πάει μέχρι μέσα, αλλά δεν σκοράρει. Και Σίδης, τον Μουταφίδη. Και πιθανότατα το τελευταίο καλάθι για σήμερα, 79-41. Μητανίδης. Μπορεί να κινηθεί μια επίθεση. Να δούμε. Θα πάρει πράγμα σου τριών πόντων. Δεν θα ευστοχίσει. Και έχουμε επίσημα το τέλος. Ευστοχίσει εκτός χρόνου. 79-41 το σκορ. Τελικό σκορ υπέρ των Sugar Daddies, οι οποίοι κάνουν το 2-2. Φαίνεται να κλειδώνουν την θέση του στην επόμενη φάση. Αυτό ήταν για σήμερα ο αγώνας. Να πω εδώ φτάνει στο τέλος του. Οπότε τα λέμε σε έναν επόμενο.